Η Κατσέλη χτες είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Μα σοβαρολογείτε, αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε για αυτό που λέτε, είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι απλά? Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πώς είναι? Ούτε πώς πρέπει να το λέτε. Είναι έτσι. Κάποιοι συνάδελφοί μου διαπραγματεύτηκαν, η κυβέρνηση η οποία εκπροσωπείται από τους υπεύθυνους. Από τα υπεύθυνα μέλη της διαπραγματεύτηκαν, φέρανε το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει δηλαδή ευθύνη, υπάρχει ευθεία ευθύνη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, του τότε οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, κοιτάξτε, αυτό που υπογράψαμε. Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν όψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Με την πλάτη στον τοίχο που λέμε. Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότες ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, δεν ήταν η δουλειά μου να μελετήσω το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις συνέπειες και κάθε τρίμηνο βλέπαμε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής που φαινόταν σιγά σιγά ότι οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα. Ότι οι προβλέψεις, δηλαδή οι αρχικές που έγιναν, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Πώς να το πούμε διαφορετικά? Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι ρίχνετε τώρα μια ευθεία ευθύνη στον Πρωθυπουργό, τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Όταν ακούω έναν υπουργό της κυβέρνησης να λέω: έκανα τη δουλειά μου που ήταν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και οι άλλοι ήταν για αυτή την ιστορία. Εγώ καταλαβαίνω από έναν πολιτικό της δικιάς σας εμπειρίας και παρουσίας στα πολιτικά πράγματα ότι η ευθύνη πηγαίνει προς τα εκεί. Και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη ρίση του κυρίου Λοβέρδου ότι αν ακουμπήσει κάποιος τον κύριο Παπανδρέου για τα θέματα που αφορούν στα στατιστικά και στη διαμόρφωση του ελλείμματος και του χρέους και την οικονομία, θα γίνει μακελιό. Λοιπόν, καταρχήν εγώ δεν ρίχνω σε κανέναν προσωπικά ευθύνες. Οι ευθύνες είναι πολιτικές και ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ευθύνες. Ούτε εγώ βγαίνω από το κάδρο, ούτε κανείς άλλος. Για να είμαστε